Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, δηλαδή να πατήσετε το κουμπάκι από κάτω που λέει εγγραφή και να με ακολουθήσετε στο Instagram και πάμε να ξεκινήσουμε για το σημερινό βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα vlog slash get ready with me, γιατί το βράδυ θα βγω έξω να φάω και είμαι ενθουσιασμένη γι' αυτό. Αλλά γενικότερα η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη σε μένα, γιατί τις τελευταίες μέρες είχα πεθάνει με κατεργασίες, επομένως έχω ανάγκη λίγο να κάνω πράγματα που να με ευχαριστούν. Τώρα λοιπόν δεν έχω φάει πρωινό και θα πάω κατευθείαν για τρέξιμο. Θέλω να κάνω 5 χιλιόμετρα, βέβαια έχει ζέστη, έχω βάλει κοντομάνικο και σορτσάκι. Και μόλις γυρίσω λέω να φάω πρωινό και να κάνω και βάρη. Αυτό λοιπόν είναι το πλάνο για σήμερα. Θέλω να είναι μια ξεκούραστη χαλαρή μέρα, γιατί δεν ξέρω αν το βλέπετε αλλά είμαι λίγο κομμένη, γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Φεύγω για τρέξιμο και θα τα πούμε μετά. Γύρισα από τρέξιμο, έκανα 5 χιλιόμετρα, νομίζω έχει λίγο ηρεμήσει το πρόσωπό μου, αλλά ήμουν κατακόκκινη, έκανε πάρα πολύ ζεστή έξω. Εγώ βγήκα για τρέξιμο κάπου στις 11, που είναι από τις χειρότερες ώρες θεωρώ, και πραγματικά νιώσω ότι πεθαίνω, γιατί δεν μπορώ καθόλου τη ζεστή, εγώ το ξέρετε. Μπορώ να τρέχω μόνο πολύ πρωί ή πολύ βράδυ. Τέλος πάντων όμως όλα καλά, οπότε πάμε να φτιάξουμε πρωινό, θα φάω ένα γιαουρτάκι με διάφορα έτσι πραγματάκια που σας έχω ξαναδείξει και μετά θα κάνουμε βάρη χέρια τελικά. Γυμναστική, έκανα και μπανάκι και τώρα θα φτιάξω μεσημεριανό. Σήμερα θα φτιάξω μια πλήττωνο σαλάτα, γιατί έχει πάει ήδη 4 και, επειδή θα βγω και το βράδυ και θα φάω σχετικά νωρίς κατά τις 8, θέλω να έχω όρεξη. Α, επίσης τη γυμναστική που έκανα εγώ τώρα, βάρη χέρια, σας την έχω δείξει σε βίντεο. Οπότε, εάν δεν το έχεις δει, θα στο βάλω από πάνω, το πατήσεις και στο έχω και στην περιγραφή να το δεις. Αυτά λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε σαλατούλα. Της χαράς, μ' αρέσει τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων πάω λίγο να ξεκουραστώ και θα τα πούμε σε λίγο. Ώρα να βαφτώ επιτέλους. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου, το βλέπετε, τα είχα ισιώσει χθες, επομένως δεν θα κάνω τίποτα σήμερα. Είναι ελαφρώς παστά, αλλά δεν με πειράζει. Θα κάνω ένα πολύ απλό μακιγιάζ, θα δώσω λίγη ένταση στις σκιές για να δώσω ένα σχήμα στο μάτι, αλλά θα παραμείνει το μακιγιάζ πολύ φυσικό. Ξεκινάω λοιπόν και θα το δείτε εσείς στο γρήγορο. Σας δείξω outfit. Είμαι έτοιμη, έχω βάλει ένα ολόσωμο σορτσάκι γκρι άσπρο ριγέ, έχω βάλει jean jacket, jean τσάντα και sneakers άσπρα. Αυτά, πολύ απλό, απλά κοσμήματα. Φύγαμε γιατί ήρθε η Μαρία από κάτω. Α, και εννοείται θα σας πάρω μαζί να δείτε φαγητά, διαδρομή, να περάσουμε ωραία. Να σας πω ότι θα πάμε στο Κοζής, στα Μελίσια, δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Φύγαμε γιατί θα αργήσω.
Λοιπόν, είναι κόκκινο, τώρα θα ανάψει και πάμε να φάμε. Πες πόσο ενθουσιασμένη είσαι. Πες γεια. Γεια. Λοιπόν, θέλω τόσο πολύ να βγω επιτέλους. Πάμε. Πρώτη φορά βγαίνω για φέτος και μου είπα ότι μου κερνάει το δίπλα. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Εντάξει. Το είπες. Ωραία. Έκλεισε. Παιδιά, αλλάξαμε τραπέζι σε ένα πιο ωραίο μέρος μπροστά. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει. Είσαι ενθουσιασμένη γι' αυτό. Κούνησε το κεφάλι. Καταφατικά. Είναι το καλύτερο από το νερό. Τώρα γυρνάμε σπίτι, θα πάω να αφήσω αυτήν εδώ και μετά θα μας πατήσει τώρα το αυτοκίνητο και μετά θα πάμε σπίτι, δηλαδή στο δικό μου σπίτι θα πάμε εμείς. Μόλις γύρισα σπίτι και κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το βίντεο γιατί θέλω να πάω να ξεβαφτώ, να αλλάξω και να πάω να ξαπλώσω. Εάν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like και να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι μου γιατί σημαίνει τα πάντα για μένα και το ξέρεις και μου αρέσει που το ξέρεις και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε να προσέχεις και να περνάς τέλεια. Πολλά πολλά φιλάκια.